Σημερινή μας βρίσκει μετά το Πάσχα και εφόσον πέρασε και μια Κυριακή του Πάσχα, η λεγόμενη το Αντίπασχα, δηλαδή η Κυριακή του Θωμά. Είμεθα μεταξύ λοιπόν της Κυριακής του Θωμά και της Κυριακής των Μυροφόρων. Το σοβαρότερο γεγονός αυτών των ημερών ήταν το θέμα της Αναστάσεως του Ιησού, διότι πολλοί άνθρωποι έχουν μεταφέρει από το ους εις τον οφθαλμόν το θέμα της πίστεώς των. Η Εκκλησία συγκαταβαίνει μαζί με τον Χριστό για να βοηθήσει τους ανθρώπους εκείνο που θα έπρεπε να πιστεύουν, να μπορούν να το πληροφορούνται και με μια άλλη αίσθηση που δεν χρειάζεται πλέον πίστης αλλά γνώσης, να το δουν. Θα τα ακούμε και σήμερα, δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εμάς αυτό το πράγμα, ότι εγώ εάν δεν ειδώ δεν πιστεύω. Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι πολλά πράγματα μπορούν να πιστεύσουν, όμως την Ανάσταση και τη ζωή πέρα του τάφου δυσκολεύονται να την πιστέψουν, διότι το σατανά δεν τον πειράζει όλο να τα πιστεύεις. Να μην πιστέψεις την Ανάσταση όμως και να μην πιστέψεις ότι υπάρχει ζωή πέρα του τάφου, διότι αν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου θα υπάρχει και ανταπόδοση, θα υπάρχει και δικαστήριο. Και για να ξεγελά, να αποκοιμήσει τον άνθρωπο ότι ποιος πήγε από εκεί και ποιος ανέστη ποτέ από του τάφου και τα τι αυτά, γι' αυτό ακριβώς τους αφήνει να φτάνουν μέχρι εκείνο του σημείου που δεν βλάπτεται ο σατανάς. Αυτό, αν δεν ενθυμίστε, μπορείτε να το διαβάσετε στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων. Συνέβη στους παππούλιδες μας εδώ, όταν ο Παύλος μετέφερε το άγγελμα του χριστιανισμού εδώ στας Αθήνας και συγκεκριμένως στην Ακρόπολη, στην Πνίκα στας Αθήνας, που όταν τους μίλησε για πολλά πράγματα ήκουσαν, αλλά όταν έφτασε όμως το θέμα της Αναστάσεως, εκεί τους εφάνηκε αστείο αυτό, λύρος τους εφάνηκε και τον παρακάλεσαν να σταματήσει τον Απόστολο. Και γι' αυτό το θέμα κάποτε άλλοτε μπορούσαν να το συζητήσουν, πόσο ήταν το βασικότερο, εφτάσανε στο σημείο που έπε να μην τον αφήσουν να φύγει, όμως τον διέκοψαν και του λέει θα ξανασακούσουμε άλλοτε. Τους φάνηκε τόσο αστείο όταν άκουσαν μάλλον ότι ο Χριστός ανέστη. Το παν, αγαπητοί μου, ίσταται ή πίπτει στη θεότητα του Ιησού και στην Ανάσταση του Ιησού. Αν ο Χριστός ήταν μόνο Υιός της Μαρίας και δεν ήταν και Υιός του Θεού, δεν υπάρχει σωτηρία στον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει άνθρωπο. Εάν επίσης ο Χριστός απέθανε ετάφη και δεν ανέστη, και πάλι σωτηρία δεν υπάρχει, διότι εφόσον ο Χριστός δεν ανέστη, πώς είναι δυνατόν να αναστηθούμε εμείς? Όμως και Θεός ήτο και ο Χριστός ανέστη. Υπάρχουν πολλά θρησκεύματα στον κόσμο και πολλοί αρχηγοί αυτών των θρησκευμάτων, οι οποίοι διατείνονται ότι είναι και αυτοί μέσα στη συντροφιά του Χριστού, ότι μάλλον ο Χριστός είναι μέσα στη συντροφιά αυτών. Είναι ο Μωάμεθ, είναι ο Βούδας, πολλοί. Αλλά υπάρχει μια διαφορά όμως σε αυτούς τους ανθρώπους όλους, γιατί αυτοί ήσαν άνθρωποι, δεν ήσαν θεοί. Η τάφη των είναι σκεπασμένη. Εάν πάμε και τους ανοίξουμε θα τους βρούμε μέσα. Εάν πάμε όμως και ανοίξουμε τον τάφο του Χριστού δεν θα τον βρούμε μέσα. Είναι ο μόνος τάφος αρχηγού θρησκείας που είναι κενός. Και αυτό είναι κάτι για μας. Το ότι δεν τον εκράτησε ο θάνατος στον σατανά. Εκατέβει μέχρι Σάδου Ταμείων, δεν ξέρω αν φιλοσοφήσετε τα κείμενα της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου, το πως ο Άδης δέχτη το Χριστό κάτω, το τι έκαμε ο Χριστός τον Άδη που πήγε
με την ψυχή του για το σώμα του έμεινε στον τάφο, και εκεί θα καταλάβει ο άνθρωπος πώς έχουν τα πράγματα αυτά. Όμως επαναλαμβάνω ότι το σατανά δεν τον συμφέρει ή να ο άνθρωπος πιστεύει στη θεότητα του Ιησού και στην Ανάσταση του Ιησού, γι' αυτό οι μεν απορρίπτουν, οι δε συζητούν και θεολογούν ακόμη δήθεν το γεγονός. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, σύγχρονοι θωμάδες όπως τα λέγαμε, οι οποίοι μεταφέρουν από το ους, δεν θέλει να ακούσει αλλά να ειδεί, εις των οφθαλμών, που πρώτος τέτοιος ή το ο Θωμάς. Αυτόν τον ανασύρει η Εκκλησία και τον βγάζει και τον παρουσιάζει στην πρώτη Κυριακή μετά την Ανάσταση, για να πει σε όλους τους συγχρόνους θωμάδες των αιώνων ότι εγώ πρώτος αμφισβήτησα την Ανάσταση και ζήτησα να μην ακούσω μόνο όπως μου είπαν οι συνάδελφοί μου οι Απόστολοι, αλλά και να ειδώ και να βάλω το δάχτυλό μου, και τότε θα γίνω, τότε θα πιστέψω. Είδε μη, ου μη πιστέψω, το είπα εγώ. Μη σπέβδεις να χτυπάς το κεφάλι σου. Και εμένα με βοήθησε, συγκατέβει αυτός ο Χριστός και κράτησε, όπως ξέρετε, τις ίδιες διατυπώσεις, τα ίδια σκηνικά. Θυμόσαστε τι του είπαν? Ότι να εδώ το βράδυ, καθ' την στιγμή είμαι και κλεισμένο των θυρών, έστει στο μέσον και μας είπε ειρήνη μη και μας είπε αυτά τα λόγια. Καλό και Άγιο αυτό που μου λέτε, αλλά θα ήθελα και εγώ να ειδώ. Και αν μέχρι που να ειδώ, δεν πιστεύω. Χριστός Θεός γνωρίζει τι συμβαίνει στο Θωμά, και μεθημέρας 8 το βράδυ πάλι, οψίας ούστης και κλεισμένων των θυρών, έστει στο μέσον, του λέγει ειρήνη μην, και πιάνει από το αυτί το Θωμά. Έλα εδώ, του λέει, εσύ, και βάλε το δαχτυλό σου και μην γίνω άπιστος αλλά πιστός. Κόφαλο. Ώστε υπάρχει ένας μάρτης κατηγορίας, ταυτόχρονα και υπερασπίσεως, όπως θέλει ο καθής τον λαμβάνει και τον χρησιμοποιεί. Εγώ στέκομαι στη μαρτυρία του Θωμά. Ο άλλος απορρίπτει και αυτό. Όμως τότε θα καθίσει μάρτης κατηγορίας, γιατί το αμφισβήτησες, εφόσον εγώ ήμουνα στη θέση σου τότε και σου μεταφέρω την αγγελία ότι πράγματι. Και η Γραφή δεν αναφέρει εάν ο Θωμάς ετόλμησε να βάλει το χέρι του στην πλευρά. Βέβαια η Εκκλησία ομιλεί περί ψηλαφίσεως του Θωμά. Αυτή ήταν μια έκφραση του Θωμά, μια επιθυμία του Θωμά. Εάν επραγματοποιήθηκε όμως, δεν αναφέρεται. Αναφέρεται ότι ανέκραξε ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Κόκαλο, αυτό ήτανε. Εφόσον λοιπόν ανέσυρε η Εκκλησία έναν αυτόπτη μάρτυρα αναφορικός με την Ανάσταση του Χριστού, έρχεται και τη Δευτέρα Κυριακή να επιστρατεύσει άλλους μάρτυρας που κι αυτοί έχουν να μας διηγηθούν κάτι. Οι άλλοι μάρτυρες είναι οι μυροφόρες γυναίκες. Δεν ξέρω αν ποτέ σας έχετε απασχοληθεί συγκεκριμένα με τα γεγονότα, διότι εμείς ξεφεύγουμε από τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος, και όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδος και συγκεκριμένως της Μεγάλης Παρασκευής, δεν μπορεί να καταλάβει αναφορικώς με την Ανάσταση πολλά πράγματα. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι εκείνη η οποία αξιοποιεί την Ανάσταση. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι εκείνη η οποία ασφαλίζει την Ανάσταση να μην μπορεί να συκοφαντηθεί. Εδώ αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος τα περιστατικά των μυροφόρων, αρχίζοντας από τη Μεγάλη Παρασκευή. Σας μεταφέρω λίγο πίσω. Πηγαίνω στο 15ο κεφάλαιο του Μάρκου, στίχο 42, και λέγει εκεί το εξής: «Και ήδη οψίας γενωμένης επίην Παρασκευή ευράδιαζε, σουρούπωνε προς ήτο Παρασκευή, ο εστί προς Σάββατον, προ από το Σάββατον». Δεν ξέρω εάν ξέρετε γιατί λέγεται Παρασκευή. Έπρεπε κανονικά κάπως αλλιώς να λέγεται, όμως
λέγεται Παρασκευή, διότι προπαρασκευάζοντο δια το Σάββατον. Κανονικά η εβδομάς αρχίζει από την Κυριακή, η πρώτη μέρα της εβδομάδος. Δεν είναι η Δευτέρα που λέμε εμείς. Αυτή η ιδία το λέει, άλλωστε εγώ με Δευτέρα. Ρωτήστε το να σας πει, εγώ με Δευτέρα. Ποια είναι η πρώτη? Η μία, η βασιλίστια κυρία. Η Κυριακή είναι η πρώτη. Η Δευτέρα είναι η Δευτέρα, η Τρίτη είναι η Τρίτη, η Τετάρτη είναι η Τετάρτη, η Πέμπτη είναι η Πέμπτη. Η άλλη πρέπει να λέγεται Έκτη. Δεν λέγεται Έκτη, λέγεται Παρασκευή. Γιατί? Διότι παρασκευάζοντο, όλες τις εργασίες των για το Σάββατο τις έκαναν από την Παρασκευή. Το Σάββατο ή το Αργία, όπως η δικιά μας Κυριακή Αργία σήμερα. Ή το Αργία, ούτε μαγείρευαν, ούτε έκαναν τίποτα. Ή το όλος πνευματική, ούτε περπατούσαν. Πέραν του ενός χιλιομέτρου περίπου οδόν Σαββάτου που αναφέρει η Γραφή. Το προσάββατον λοιπόν, ελθόν ο Ιησούς ο από Αρημαθέας ευσίμων βουλευτής, είναι ένας από το συνέδριο των Φαρισαίων, ώστε αυτός είναι προσδεχόμενον το Μεσσία, την Βασιλεία του Θεού, πίστευε κρυφά κι αυτός στη Βασιλεία του Θεού, τολμήσας πήρε το θάρρος, εισήλθε προς τον Πιλάτον και ετήσατο το σώμα του Ιησού. Πήγε και του λέγει, δώσ' μας αυτόν τον ξένον, πέθανε πλέον, δώσ' το μας. Ο Πιλάτος εθαύμασε ή ήδη τέθηκε, δεν μπορεί να πέθανε, διότι υπελόγιζε ότι ώρες ήταν λίγες, δεν αρκούσαν για να αποτελειώσει κανείς. Και προσκαλεσάμενος τον γεντηρίο να επηρεάτησαν αυτόν, ή πάλι απέθανε. Και κάλεσε τον επικεφαλής εκεί της φρουράς της Ρωμαϊκής αν πράγματι απέθανε ο Ιησούς. Και γνους από του κεντηρίωνος, και ο κεντηρίων του είπε ότι απέθανε. Εδωρίσατο το σώμα το Ιωσήφ, λέει, πάρτο. Βέβαια ο άλλος Ευαγγελιστής μας αναφέρει και γεγονότα ότι για να δοκιμάσει ένας Ρωμαίος στρατιώτης εκέντησε την πλευρά του Χριστού μας να δει αν και κατά πόσον έχει αποθάνει, και πράγματι απεδείχτω ότι είχε αποθάνει και μεσολάβησε και ένα γεγονός το ότι εξήλθε εκ της πλευράς του αίμα και είδωρ που κατά την επιστήμη εκ των υστέρων αποδεικνύεται ο θάνατος, διότι ο διαχωρισμός του ορού, του νερού δηλαδή, εκ του αίματος, γιατί εξήλθε αίμα και είδωρ, ξεχωριστά δύο κρούνοι. Ο διαχωρισμός αυτός λοιπόν, ότι έρεε ξεχωριστά το αίμα και ξεχωριστά το νερό, όπως το λάδι με το νερό ξεχωριστά, αυτό αποδεικνύει ότι ο Χριστός είχε αποθάνει. Έτσι εγνωμάτευσε ο εφευρέτης του χλωροφορμίου ο Σίμψον. Και τότε, εφόσον διεπίστωσαν ότι ο Χριστός απέθανε, για τον Χριστός απέθανε την ώρα που ήθελε, δεν τον πεθάναν τον Χριστό όπως νομίζουν ορισμένοι. Ο Χριστός ήρθε στο εκούσιον πάθος, στο θεληματικόν πάθος, παρεδόθη από αγάπη προς τον άνθρωπο να σταυρωθεί και πέθανε την ώρα που ήθελε αυτός. Και όπως σας είπα κάποια άλλη φορά, φέροντας το παράδειγμα πώς πεθαίνει ο άνθρωπος και πώς πέθανε ο Χριστός. Ο άνθρωπος αφήνει το πνεύμα και κλείνει την κεφαλή. Ο Χριστός πώς θα πέθανε? Και κλείνα την κεφαλή, παρέδωκε το πνεύμα. Παρέδωκε το πνεύμα. Δεν του το πήρανε το πνεύμα. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο άνθρωπος. Ότι από αγάπη προς τον άνθρωπο πέθανε ο Χριστός εκεί επάνω. Και πέθανε ο Χριστός την ώρα που ήθελε ή να μην κατεάξωσαν αυτό το ασκέλι, πράγμα το οποίο έκαναν στους άλλους, για να είναι δακτυλοδεικτούμενος, γιατί έλεγε μια προφητεία ωστούν αυτού ου συντριβήσετε. Γι' αυτό πέθανε γρηγορότερα, ώστε δεν χρειάστηκε να τους κατατεμαχίσουν, πράγμα το οποίο να τον κατατεμαχίσουν, πράγμα το οποίο έκαναν στους άλλους δύο, για να πεθάνουν γρηγορότερα πρώτης δύσεως του ηλίου να τους ενταφιάσουν, γιατί εισήρχονταν να φάνε το Πάσχα αυτοί και πρέπει να είναι καθαροί.
ήσαν κατά τα άλλα καθαροί και τους έλειπε αυτό τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τότε εφόσον του εδωρήθη του Ιωσήφ, έσπευσε, αγοράσα συνδόνα καθελών αυτών, ενήλε τη συνδόνη και κατέφθηκεν αυτόν εν μνημείο οίν λελατομημένον εκ πέτρας, και προσεκύλησε λίθον επί την θύραν του μνημείου. Ιδε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η Ιωσή εθεώρουν που τίθεται, κοιτάγανε από μακριά που τον βάλανε, πως έγινε ο ενταφιασμός, που τον βάλανε αυτές οι δύο. Άλλος ευαγγελιστής μας λέγει ότι όχι απλώς συνδόνα, αλλά και λίτρες 100 σμύρνα και αλόι. Η σμύρνα και η αλόι, δράτω με τις ευκαιρία να σας πω, είναι ένα άρωμα, ένα εσάνς. Όμως για να βγει αυτό το άρωμα, πόσο νεύτησε παραδείγμα τη βγαίνει από τη ρητίνη. Ποια άλλα παράγωγα η ρητίνη έχει? Το υπόλοιπο αυτό τη μύρνης και της αλόης ήταν μια κολλητική ουσία όπως το ρετσίνι, που το έθιμο το εβραϊκό, για το Χριστό μας ετάφη κατά το έθιμο το εβραϊκό, έπρεπε τον νεκρό να τον αλείψουνε όλον με αυτή την κολλητική ουσία και να τον φασκιώσουν εκ των υστέρων με ένα σεντόνι. Και καταλαβαίνετε πως γινότανε αυτό το πράγμα. Γινότανε γρανίτης, ένα σεντόνι κολλημένο επάνω με αυτή την κολλητική ουσία. Θα μου πείτε γιατί? Ήταν θεία οικονομία. Ο Θεός είχε δώσει εντολή έτσι, διότι επρόκειτο έβλεπε μπροστά του ότι και ο γιος του έτσι θα ταφεί, έτσι έπρεπε να ταφεί, και εκ των υστέρων, όταν ανίστατο, να έμεναν τα σεντόνια όπως έμειναν τα οφόνια κείμενα στον τάφο, ώστε να μην μπορούν να πούνε ότι τον κλέψανε. Έβλεπε ο Θεός ότι οι Εβραίοι θα δώσουν χρήματα να πούνε ότι ο Χριστός δεν ανέστη αλλά εκλάπη από τους μαθητάς του ημών κοιμωμένων. Γι' αυτό οικονόμησε να έχει κατά αυτήν την έννοια ταφή, ώστε η εγκατάλειψη έπειτα των οθονίων εκεί και το σουδάριον αυτό που δένει το κεφάλι, το τετυλιγμένο, διπλωμένο σε έναν τόπο, να είναι μάρτυρες υπερασπίσεως της Αναστάσεως. Ψέματα λέτε Κύριοι, ο αφέντης μας, αυτόν που είχαμε τυλίξει μέσα και του είχαμε δέσει το κεφάλι, εάν εκλέπτε το θα έπαιρνε και μας μαζί, δεν θα μας άφηνε μας εδώ, διότι αν είναι δυνατόν, ούτε χρειάζεται καν αυτό το μέτρο να βγάλουμε τα σεντόνια και να τα αφήσουμε εκεί. Μια κουβέρτα κάτω, τον πετάξουν επάνω, τον πιάσουν ένας μπροστά, ένας πίσω και να φύγουν. Γιατί να κουβαλάνε εκεί πέρα νερά με καζάνια ζεστά, να τον βάλουν μέσα να μουλιάσει, να το ξεκολλήσουν? Και γιατί να το ξεκολλήσουν, να το αφήσουν το σεντόνι εκεί? Για ποιο λόγο? Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Είσαι ένα τσουβάλι μεγάλο τρίγα, να το ρίξουν μέσα, τον πάρουν στον νόμο να φύγουνε. Αυτό πάνε επικλοπή. Και έτσι κλέβουνε. Και έτσι είναι η πραγματικότητα. Για να μείνουν λοιπόν αυτά εκεί, πάνε να πει ότι δεν εκλάπει ο Χριστός, αλλά ανέστη. Εκτός αυτού, πώς ανοίξανε τον τάφο? Ο τάφος ήταν σφραγισμένος μετά της κουστοδίας. Σφραγισμένος και κλειδωμένος. Γύρω-γύρω αλυσίδες, πράγματα και κλειδωμένος. Πώς το κάμανε αυτό το πράγμα? Πώς τα κόψανε? Πού τα βρήκαν τα σιδεροπρίωνα? Και εκεί κάτσαν υπέρα. Και λίμαραν αυτοί που ήσατε. Είναι ψέματα. Ο τάφος ευρέθη βέβαια ανοιχτός εκ των υστέρων. Αλλά ποιος τον άνοιξε? Τον άνοιξαν οι άγγελοι μήπως? Για να βγει ο Χριστός? Όχι, ούτε αυτό. Ο Χριστός μας ανέστηκε κλεισμένου του τάφου, όπως εξήλθε από τη μήτρα της μητέρας του μη λιμινάμενος των τόκων της, έτσι ακριβώς εξήλθε παρθένου του τάφου και έμενε και κλεισμένος ο τάφος. Εσφραγισμένου του τάφου, ψάλλει η Εκκλησία μας, η ζωή εξήλθε κατά την ημέρα του Θωμά. Τώρα βέβαια ευρέθη ο τάφος ανοιχτός όταν πήγαν οι μοιοφές, όπως αναφέρει εδώ, αλλά η νύχτη παρά του Αγγέλου, για να δουν οι μυροφόρες ότι δεν είναι μέσα. Όχι για να αναστηθεί ο Χριστός. Ο Χριστός είχε αναστηθεί γρηγορότερα. Χθες πήγαν το πρωί και ο Χριστός είχε αναστηθεί 12 με 1 τη νύχτα, όπως λένε οι Απόστολοι. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα ξέρει ο άνθρωπος για να μπορέσει να πει ότι πράγματι δεν εκλάπει ο Χριστός. Ο Χριστός ανέστη και το παραλάκι που έπεσε εκ μέρους των Εβραίων
έχει τα αποτελέσματά του στους ανθρώπους. Αν θελήσουν όμως να διαβάσουν τα κείμενα, θα δουν ότι δεν έχουν έτσι το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, τον περιποίησαν, τον έβαλαν. Και υπάρχει και μέχρι σήμερα και το μέρος που περιποίησαν τον Χριστό είναι η αποκαθήλωση λεγόμενη. Μόλις μπει στην πόρτα του ναού της Αναστάσεως σε 10 μέτρα, είναι η αποκαθήλωση. Επάνω είναι ο Γολγοθάς και μέσα σε 60, 70, 80 βήματα είναι ο τάφος του Χριστού, λελατωμημένος σε πέτρα που ήταν τότε του Νικοδήμου. Είχε για λογαριασμό του ο Νικόδημος φτιάξει. Εν πάση περιπτώσει, διαγενωμένου του Σαββάτου, εφόσον πέρασε λέει το Σάββατο, Μαρία η Μαγδαλενή και η Μαρία του Ιακώβου και Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλήθουσιν αυτών. Τα αρώματα στην πραγματικότητα δεν τα αγόρασαν το Σάββατο. Τα αρώματα τα αγόρασαν την Παρασκευή. Το Σάββατο είναι αργία. Εάν πάτε στο Ισραήλ, το Σάββατο όλα τα εβραϊκά καταστήματα μέχρι σήμερα είναι αργία. Γι' αυτό και εδώ επεκράτησε στα τραπέζας, κατόρθωσαν να εφαρμόσουν νόμο να έχουν αργία. Διότι όλοι οι τραπεζίτες είναι Εβραίοι. Και διότι συγκρούεται το Σάββατο με την πίστη τους, εφήρουμασαν σε όλο τον κόσμο το Σάββατο αργία. Για τη δικιά τους τη θρησκεία. Την Παρασκευή δε αν πάτε, όλα τα μουσουλμανικά είναι κλειστά και την Κυριακή είναι τα Ορθόδοξα. Το Σάββατο λοιπόν ήταν κλειστά, δεν βρήκα να πάρω. Αυτά τα πήρανε από την Παρασκευή, τι απόγευμα οι γυναίκες αυτά. Τα πήρανε στο σπίτι τους, δεν μπορούσαν όμως να κινηθούν, απαγορεύεται να κινηθούν το Σάββατο, ο νόμος το απαγόρευε. Ούτε οι νεκροί δεν κινήθησαν το Σάββατο. Προσέξατε εκεί που αναφέρει τα γεγονότα ότι όταν ο Χριστός μας είπε το τετέλεσ στο Σταυρό, πολλά μνημεία είναι όχθησαν και πολλοί των κεκοιμημένων γέρθησαν και εισήλθον εις την Αγίαν πόλη μετά την Ανάσταση αυτού, την Κυριακή. Το Σάββατο δεν περπάτησαν να πάνε κάτω στην μέσα στα Ιεροσόλυμα. Δηλαδή και ανέστησαν εκ των υστέρων και κρατούσαν ακόμη τον νόμο του Θεού να μην το χαλάνε το Σάββατο την αργία. Όλοι αυτοί θα μας κρίνουν εμάς μεθαύριο. Εμείς είμαστε ασεβέστατοι. Ασεβέστατοι. Περισσότερες αμαρτίες γίνονται από το Σάββατο το βράδυ μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Περισσότερες αμαρτίες. Παρότι 2-3 ημέρες αργίες συνεχώς, κανένας στην εκκλησία. Να έκανα συνδυασμό, να πεις ότι θα βγω την βόλτα μου, θα πάρω το αυτοκίνητό μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου κλπ. Θα πάμε στο χωριό εκεί στην εκκλησία κάπου και τίποτα. Τίποτα. Ασεβέστατοι. Οργώνουμε το σύμπαν, το σύμπαν, και λιώνουμε δύο μέρες αυτές και δεν μπορούμε να σταθούμε τα πόδια μας την υπόλοιπη εβδομάδα. Τέλος πάντων, διαγενωμένου λέει του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαλενή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλώμη ηγόρασαν οι Ρώματα ή να ελθούν σε αλήψωσιν αυτών. Και λίαν πρωί της μιας των Σαββάτων, πολύ πρωί της μιας των Σαββάτων, της πρώτης ημέρας της εβδομάδος, έρχονται επί το μνημείο ανατήλαντος του ηλίου, περίπου με το ανατολή του ηλίου, και έλεγον προς εαυτάς, μιλούσαν λέει καθοδόν και έλεγον προς εαυτάς, τις αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της χείρας του μνημείου. Ποιος θα τώρα, εμείς είμαστε γυναίκες, αυτοί είχαν βάλει ένα μεγαθύριο, μια πλάκα εκεί επάνω, ποιος θα την κουνήσει από εμάς. Εν πάση περιπτώσει δεν έκαμαν πίσω, επροχώρησαν και το θαύμα έγινε και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι από και κύλησε ο λίθος ειν γάρ μέγας σφόδρα, μεγάλο λιθάρι, έπε δηλαδή γερανός, όπως θα λέγαμε σήμερα, να το φέρει, διότι αυτοί θέλησαν να εξασφαλίσουν την ταφή του Χριστού, να μην ταφεί. Φοβόσατε τους έτρωγε το σαράκι, να μην κλαπεί. Τους έτρωγε το σαράκι, μήπως κλαπεί. Και πήρανε μέτρα τέτοια. Θυμόσαστε που πήγανε και ζήτησαν από τον Πιλάτο να φρουρήσει καλά εκεί και λοιπά, διότι εμνήσιμε λέει εκείνος ο πλάνος ότι είπε έτσι ζών, ότι τρίτη μέρα εγείρομαι. Και μήπως λέει εκεί η Δευτέρα πλάνη γίνει χείρον της πρώτης. Τι απήντησε ο Πιλάτος. Πηγαίνετε λέγει, έχετε ανθρώπους, κουστοδία.
ασφαλίσατε ως γνωρίζετε. Εσείς ξέρετε πως θα κάνετε να τον εξασφαλίσετε. Μέσα λοιπόν στα μέτρα που πήραν τις εξασφαλίσεις, ζήτω να πάρουν και έναν ογκόλυθο να βάλουν απάνω σε αυτό το μνήμα, που να μην μπορεί να το σηκώσει κανένας. Πολλο μάλλον γυναίκες δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Αλλά αυτά τα λογαριάζανε αυτοί μεταξύ των. Τι λογαριάζε ο άλλος από πάνω και τι δύναμη έχει ο άλλος από πάνω, αυτό δεν το λογαριάζαν. Γι' αυτό όταν έφτασαν, λέει, εκεί αυτές που δεν έκαναν πίσω μπροστά σε αυτό το φυσικό εμπόδιο, βρέθη αποκυλισμένος ο λίθος. Και σας είπα γρηγορότερα ότι ο λίθος δεν απεκυλίστη παραγγέλου για να αναστηθεί ο Χριστός, να φύγει ο Χριστός, αλλά για να αποδειχτεί ότι έχει αναστηθεί ο Χριστός. Ελάτε να σας δείξω ότι ο τάφος είναι άδειος. Και συνεχίζει ο άγγελος, ο οποίος ήταν εκεί και εφύλατε, και εισελθούσε εις το μνημείον, είδων νεανίσκων καθήμενων εν της δεξής. Στα δεξιά του τάφου είδαν ένα νέο και κάθεται. Ο δε λέγει αυτής, δηλαδή ο νεανίσκος λέγει αυτής, μη εκθαμβήστε, αυτοί τάχασαν, μη εκθαμβήστε, Ιησούν ζητείτε, των Ναζαρινών, των εσταυρωμένων. Ηγέστη, ουκ εστιώδε, ήδη ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είπε ο άγγελος. Μη εκθαμβήστε από το γεγονός. Σεις ξέρω, εγώ, λέγει, ότι ζητείτε τον Ιησούν των εσταυρωμένων των Ναζαρινών. Όχι κάποιον Ιησούν, τον Ιησούν. Και όχι απλώς των εσταυρωμένων, αλλά και των Ναζαρινών. Διότι οι Ιησοί υπήρχαν τότε πολλοί. Στο σημείο αυτό ήθελα να πω ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στο Χριστό, πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν σε μια ανώτερα δύναμη, πιστεύουν σε έναν ανώτερο. Σε αυτόν αν πιστεύεις, στον Ιησούν των εσταυρωμένων των Ναζαρινών, σε αυτόν αν πιστεύεις. Το να πιστεύεις σε μια ανώτερα δύναμη δεν βγαίνει τίποτα. Το να πιστεύεις σε έναν ανώτερο δεν βγαίνει τίποτα. Το να πιστεύεις σε αυτόν τον Θεό δεν βγαίνει τίποτα. Το να πιστεύεις σε κάποιο Χριστό, μεγάλο πρόσωπο, σε έναν αμορφωτή, σε έναν κομμουνιστή που λένε ορισμένοι, σε έναν σοσιαλιστή που λένε άλλοι, τίποτα από αυτά. Στον Ναζαρινόν, τον εσταυρωμένον τον Ιησού, σε αυτόν να πιστεύεις, ο οποίος απέθανε, ετάφη και ανέστη. Σε αυτόν να πιστεύεις. Αυτός είναι που σώζει τον κόσμο. Κανένας άλλος δεν τον σώζει τον κόσμο. Πολλοί έχουν πλανηθεί, διότι δεν έχουν εντοπίσει στο πώς πρέπει να πιστεύουν, όπως συγκεκριμένως εδώ διδάσκει ο άγγελος. Δεν είναι λοιπόν, λέγω, αρκετό να πιστεύει ο άνθρωπος, αλλά πρέπει να πιστεύει και σωστά. Διότι όλοι οι δρόμοι στη Ρώμη, όπως και όλοι οι δρόμοι, δεν πηγαίνουν στον Παράδεισο. Είναι ειδικός ο δρόμος. Χριστός είπε, αυτός που θα θέλει να έρθει, θα πρέπει να έρθει ο πίσω μου. Όσες θέλει ο πίσω μου ελθύν. Απαρνησάς το εαυτόν, αράτω τον σταυρόν αυτό και ακολουθεί το μη. Εάν λοιπόν δεν ενεργεί κατά αυτήν την έννοια, θα βαδίζει κάποιο δρόμο, αλλά ο δρόμος αυτός δεν θα τον πάει εκεί ακριβώς. Και ξέρετε, οι περισσότεροι μας δεν ακολουθούμε το δρόμο το σωστό. Δεν ακολουθούμε το δρόμο το σωστό. Ακολουθούμε κάποιο δρόμο που τον έφτιαξε η φαντασία μας. Διότι εμείς δεν εργαζόμεθα για την ψυχή μας, εργαζόμεθα για τις ψυχώσεις μας, πως του αρέσει του καθενός, όπως το αισθάνεται ο καθένας. Φτιάχνει η δικιά του θρησκεία. Αυτός κανονίζει αν νηστέψει και πότε θα νηστέψει και πώς θα νηστέψει. Αυτός κανονίζει αν κάνει παιδιά και πόσα θα κάνει, κι αν, κι αν, κι αν. Αυτός κανονίζει αν εκκλησιαστεί, αυτός κανονίζει αν κοινωνίζει. Κανονίζει μόνος του. Μένα θα μου πεις, ξέρω εγώ. Και φτιάχνει δικιά του θρησκεία, που του Χριστού μόνον δεν είναι. Είναι κάποιου ίσως Χριστού, αλλά όχι του Χριστού του εσταυρωμένου του Ναζαρινού. Η οδός η οποία οδεύει είναι πίσω ακριβώς από τον Χριστό και έχει αφήσει εδώ αποτυπώματα, έχει αφήσει αχνάρια οδών υπολυμπάνων. Είναι ατισύχνεση αυτού περιπατήσομε.
πως περπάτησε αυτός μέσα στον κόσμο τούτον, μακριά από την αμαρτία, δεν συνετάγει με τον κόσμο, δεν υπέκυψε στη σάρκα, στον κόσμο, στο συμφέρον, στο εγώ. Τον ίδιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει και ο άνθρωπος. Όταν ακολουθεί το δρόμο το δικό του άνθρωπος, άρα έχει φτιάξει και το Θεό το δικό του και την κόλαση τη δικιά του. Όλοι οι αρχηγοί των θρησκειών δεν έχουν να μας παρουσιάσουν παράδεισο, είναι μόνον ο Ιησούς. Και όλοι οι δρόμοι όλων των λεγόμενων θρησκευμάτων δεν οδεύουν προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Της βοήθησε κατά κάποιον τρόπο και της είπε, είδε ο τόπος όπου έφυγαν αυτόν. Εδώ λέει τον είχαν βάλει. Όμως ουκ εστιώδε, εγίγερτε. Αλ υπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο, ότι προάγει ημάς εις την Γαλιλαία, εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Σας είχε πει γρηγορότερα ότι θα συναντηθείτε στη Γαλιλαία. Πηγαίνετε λοιπόν, είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο. Καλά, γιατί το βάζεις τον Πέτρο ξεχωριστά? Ο Πέτρος, ο Πέτρος είχε αρνηθεί τον Χριστό, είχε θέσει με την ίδια του τη διαγωγή τον εαυτόν του έξω της χωρίας των μαθητών. Γι' αυτό δεν ξέρω αν μελετάτε, ανήμερα το Πάσχα ο Χριστός μας μέσα στις 6 εμφανίσεις που έκανε είχε και μία ξεχωριστή στον Πέτρο. Αναφέρει ο Λουκάς ότι όφθη Σίμωνη, ξεχωριστά, τέτα τέ, παρουσιάζει τον Πέτρο. Γιατί παρουσιάζει τον Πέτρο? Διότι ο Σατανάς υπήρχε εκδοχή να βάλει τον Πέτρο να αυτοκτονήσει, πράγμα το οποίο έκαμε και στον Ιούδα. Και για να τον βοηθήσει να μην απαγοητευτεί, να μην καταποθεί από τις λύπεις, του έκανε ειδική εμφάνιση. Αυτές οι δύο εμφανίσεις, η μία του Θωμά που εκράτησε τα σιδείας διατυπώσεις, τα ίδια σκηνικά, και με θυμένας 8, όπως σας είπα, παρουσιάστη και έκαμε ακριβώς το ίδιο που είχε κάνει προ 8 ημερών, έστει στο μέσον, είπε ειρήνη μην, και τον ευόχησε. Έτσι και εδώ βλέπουμε προσωπικά παρουσιάζεται στον Πέτρο και ασφαλώς θα του είπε μένε ήσυχος, γιατί ο Πέτρος συνετρίβει, εξήλθε λέγει και έκλαψε πικρός, έφυγε από τον τόπο της αμαρτίας και εξήλθε και έκλαψε πικρός. Και είναι μεγάλο μάθημα σε αυτό για τον Πέτρο, από τον Πέτρο, το πως και εμείς πρέπει να συμπεριφερόμεθα μπροστά στην αμαρτία. Εμείς δεν απομακρυνόμεθα από τον τόπο της αμαρτίας, ούτε από τα πρόσωπα που αμαρτάνουμε μαζί ή που γίνονται αιτία ή που γινόμαστε αιτία εμείς να αμαρτήσουν οι άλλοι. Ο Πέτρος όμως μας δίδαξε μακριά από τον τόπο της αρνήσεως, μακριά από τον τόπο της αμαρτίας, και είχε τη δύναμη έπειτα, συνετρίβει τόσο, κατενήγει τόσο που έκλαψε πικρός. Παράδοσης, ένα άλλο σκέλος της Εκκλησίας αναφέρει δια την μετάνοια του Πέτρου τα εξής, ότι ο Πέτρος ως άκης ζούσε όσο ζούσε και ήκουε πετεινό και λαλούσε, έκλαιε, έβγαζε το μαντήλι αμέσως. Εμείς δεν έχουμε τέτοια κατάνοιξη, μετανοήσαμε σκληρά, ξομολογηθήκαμε πέτρινοι, δάκρυ δεν έφυγε. Είχαμε τη γνώμη και έχουμε τη γνώμη ότι εμείς μπορούμε να αμαρτάνουμε και ο Χριστός έχει υποχρέωση να μας συγχωρεί. Να μας ελέγξει όμως ποτέ, όχι. Και αυτή η ξηρά μετάνοια και η ξηρά η παθητική εξομολόγηση δεν τον προβιβάζει τον άνθρωπο. Αυτό το οποίο κατεξοχήν συγκινεί των ουρανών είναι το δάκρυο της μετανοίας. Όχι ότι το έχει ανάγκη ο Θεός,
αλλά το έχει αυτός ο άνθρωπος ανάγκη αυτό το πράγμα. Θυμόσαστε μια φορά που σας είπα για έναν ληστή ο οποίος είχε κάνει πολλούς φόνους και άκουσε κάποτε ότι υπάρχει κάποια θρησκεία που συγχωρεί όλες τις αμαρτίες του κόσμου αρκεί να εξομολογηθεί ο άνθρωπος, και τον απασχόλησε αυτό το θέμα, και κάποτε κάποιος τον οδήγησε να εξομολογηθεί σε ένα γέροντα ασκητή. Όμως αυτός δεν είχε συλλάβει το βάθος ότι χρειάζεται μετάνοια, συντριβή, αναγνώρισης. Επήγε εκεί πέρα, εφόσον τόσο φτηνά καθαρίζεται η υπόθεση, να πάω να καθαρίσω και εγώ ό,τι έχω μέχρι σήμερα. Όσο μια εξομολόγηση τα καθαρίζει όλα, αυτό είναι όλο. Πήγε λοιπόν στο γέροντα, του λέει θέλω να εξομολογηθώ. Ο γέροντα τον είδε αμέσως ότι δεν είχε μετανοήσει, αλλά πήγε απλώς να σβήσει ορισμένα για να ξανακάνει αύριο τα ίδια. Πράγμα το οποίο κάνουμε εμείς. Εμείς εκτός των εξομολογήτων που προσερχόμεθα στην Θεία Κοινωνία, οι υπόλοιποι εξομολογούμεθα για τη Μεγάλη Πέμπτη, για την Κυριακή να κάνουμε τα ίδια. Δεν έχουμε μετανοημένους ανθρώπους σήμερα. Έχουμε εξομολογημένους, μετανοημένους δεν έχουμε. Μετρημένοι στα δάχτυλα οι μετανοημένοι και εξομολογημένοι. Οι περισσότεροι είμεθα άλλοι μετανοημένοι και ουδέποτε εξομολογημένοι. Το έκοψα εγώ, δεν ξέρω να το κάνω. Εκείνα που έκανε όμως, ποιος θα τα πληρώσει. Πρέπει να τα εξοφλήσεις. Και άλλοι είναι εξομολογημένοι, εξομολογούνται μια-δυο φορές το χρόνο, τρεις, κλέβουν μια ευχή, αλλά ουδέποτε μετανοημένοι. Δεν απεμακρύνσαν από την αμαρτία. Ξανακάνουν την ίδια. Η παραπλησία. Τον είδε λοιπόν ο γέρος έμπειρος από την πρώτη στιγμή ότι αυτός δεν είναι μετανοημένος. Λέει, έμαθα ότι άμα ξομολογηθώ, λέει, συγχωρούνται οι αμαρτίες μου. Λέει, ναι, τη συγχωρεί, λέει, ο αγαθός Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες του ανθρώπου. Εγώ, λέει, είμαι ένας ληστής. Έχω κάνει, δεν ξέρω πόσους φόνους έχω κάνει. Το τι έχω κάνει δεν ξέρω. Καλώς του λέει, εάν μετανοήσεις και εξομολογηθείς, σώζεσαι. Και άρχισε λοιπόν τώρα να εξομολογείται, αλλά χωρίς να τσακίσει το μάτι του καθόλου. Νόμιζε ότι η φόνη που είχε κάνει είχε σφάξει κοτόπουλα. Δεν τον συγκινούσε ότι εστέρισε ζωή, πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να αποκαταστήσει επουδενή λόγο. Όταν είπε, έχεις, του λέει, άλλα. Όχι, λέει, δεν έχω άλλα. Τώρα περίμενα ήδη τι κανόνα είχε ακούσει, ότι βάζουν κανόνα στην αρχή και έπειτα ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και περίμενε τώρα να δει τι κανόνα θα του βάλει. Ο γέρον εκεί δίπλα είχε ένα βαρελάκι μικρό ξύλινο που κουβαλούσε νερό από μια βρύση που ήταν παρακάτω στο ρέμα. Λέγει, πάρε αυτό το βαρελάκι και όταν μου το φέρεις γεμάτο νερό εδώ θα είναι συγκεχωρημένα οι αμαρτίες σου. Του φάνηκε αστείο αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό, λέει, δηλαδή μέσα τόσο φτηνά με ένα βαρέλι νερό που θα φέρω από εκεί πέρα τακτοποιήσω όλα αυτά τα πράγματα. Κάνε, του λέει, μη σου φαίνεται αστείο, φέρε το. Θεός δεν ζητάει δικαιοσύνη από τον άνθρωπο, τις αμαρτίες του ζητάει, κάμε το. Το βουτάει αυτός και κατεβαίνει στο ρεύμα εκεί κάτω που ήταν μια βρυσούλα και το βάζει να το γεμίσει, να του το πάει για να εξοφλήσει. Αλλά παραδόξως το βαρελάκι δεν εγέμιζε. Κάθισε και το κοίταγε. Το πιάνει το σκόνι απάνω πως είναι τρύπιο, μη φεύγει πουθενά. Τρύπιο δεν ήταν. Νερό έπεφτε μέσα, αλλά αυτό δεν εγέμιζε. Άμα, τι έγινε τώρα. Αποτέλεσμα, πιο κάτω άκουσε περισσότερο νερό, το παίρνει εκεί, πάει το βάζει να το γεμίσει, τίποτα. Πιο πέρα ήταν μια στέρνα, πάει το βάζει μέσα να το γεμίσει, τίποτα. Η εντολή το, όταν το γεμίσεις και το φέρεις, είσαι τακτοποιημένος. Έμπλεξε ο άνθρωπος. Το παίρνει παραμάσκαλα αυτό τώρα και άρχισε να γυρίζει όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει μια γάρας που λέμε κλπ. Να μπορέσει να το γεμίσει. Επουδενή λόγο κατόρθωσε ποτέ να το γεμίσει. Κράτησε 4-5 χρόνια αυτή η υπόθεση. Άρχισε λοιπόν να βασανίζεται. Άρχισε να στενοχωρείται. Τι γίνεται εδώ? Τι είναι αυτό? Αερικό έχει? Τι είναι? Και μια μέρα κάθισε να φιλοσοφήσει και το είχε μπροστά του και λέει, σε μια στιγμή
Θεέ μου, λέγει, τι θα γίνει, λέει, θα πάω χαμένος εγώ. Γιατί δεν γεμίζει αυτό το πράγμα? Το είπε όμως με τόσο πόνο και το είχε μπροστά του και κοιτούσε, που του φύγε ένα δάκρυ για πρώτη φορά. Το δάκρυ αυτό πέφτει μέσα στην τρύπα του βαρελιού και το βαρέλι γεμίζει και ξεχυλίζει. Τότε πιασε το κεφάλι του. Τότε κατάλαβε ο άνθρωπος. Το αρπάζει και το πήγε στο γέροντα. Άργησες, του λέει. Άργησα να κλάψω, του λέει, γέροντα. Γι' αυτό ακριβώς. Ναι. Εμείς, βλέπεις, πάμε και ζητάμε το λόγο του παπά. Εμένα να μου βάλεις κανόνα? Τι θέλω να σου πω, συγχαρητήρια που γύρισες στα μονοπάτια της αμαρτίας και τη βρώμησες αυτή την ψυχή. Πού να τον βάλω αυτό το Χριστό μέσα εκεί που είχε το διάβολο εσύ τόσα χρόνια? Πού να τον βάλω? Γι' αυτό λέγει ωραία ο Δαβίδ, ο οποίος πέρασε από τέτοιο κανάλι: καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Η δικιά μας η καρδία δεν είναι συντετριμένη. Μπορεί το κεφάλι μας να το χτυπάμε, αλλά την καρδιά μας δεν τη συντρίβουμε. Καταλάβατε? Ο Πέτρος λοιπόν έχει αφήσει ένα μεγάλο μάθημα, το οποίο περνάει απαρατήρητο. Έκλαιε σ' όλη του τη ζωή ο Πέτρος και εξήλθε και έκλαψε πικρός. Ο Πέτρος έθεσε τον εαυτόν του όπως θέτουμε και εμείς με την αμαρτία μας και με την άρνησή μας. Για θα πούν ορισμένοι, εγώ δεν είμαι αρνητής σαν τον Πέτρο. Σοβαρά το λες? Δεν είσαι αρνητής? Αμ, τι είσαι, άνθρωπε? Τι είπες στο βάπτισμά σου? Δεν είπες στο βάπτισμά σου ότι αποτασσομέσαι Σατανά και συντασσομέσαι Χριστέ? Δεν είπες ότι αρνίστησες τον Σατανά και συντάσσεσαι με τον Χριστό και τον φτύνεις και τον μουτζώνεις και του κάνεις τον Σατανά και γυρίζεις και λες πιστεύω σε ένα Θεό και λοιπά τρεις φορές? Αυτό δεν είπες? Όταν μεγάλωσες και έγινες 12, 13, 15 ετών, τι του είπες του Χριστού? Αποτασσομέσαι Χριστέ, φεύγω, σε αρνούμε. Γιατί, παιδί μου, συζητάς παρθενία? Διάβολος δεν ζητάει. Συζητάς παιδιά? Διάβολος δεν ζητάει. Συζητάς νηστεία? Διάβολος δεν ζητάει. Συζητάς σοφροσύνη, τιμιότητα στο γάμο? Ο διάβολος δεν ζητάει. Αποτασσομέσαι. Δεν αρνείσαι τον Σατανά, τον Χριστό, και συντάζεσαι με αυτόν? Δεν είσαι αρνητής? Σαν τι είσαι? Σαν τι είσαι? Με ποιον συνετάκτης που θες την Παρασκευή? Με Ιησούν ή με Βαραβάν? Με Βαραβάν. Πώς λοιπόν δεν είσαι αρνητής και πώς δεν έχεις ανάγκη να επιστρέψεις, να κλάψεις, να μετανοήσεις? Ποιος θα τα είπε αυτά τα πράγματα? Αρνητέοι είμαστε κι εμείς. Και κάθε αρνητής φτάνει στην κοιλία του άδου. Πάει και χτυπάει την πόρτα της κολάσεως. Άνοιξε να μπω μέσα. Εκεί έφτασε ο Πέτρος, μέχρι κοιλίας άδου. Αρνήθη τρεις φορές και με θόρκου μάλιστα τη μία. Αναθεμάτισε την ώρα ο Πέτρος ότι δεν τον ξέρω. Και του τα είχε πει και από βραδείς. Να μην του τα είχε πει, όπως μας τα έχει πει και εμάς. Πρόσεξε, του λέγει, πριν αλέκτρον φωνήσε τρεις απαρνήσεις με. Φρέσκα πράγματα από βραδείς θα είχαν πει. Και εντούτοις δεν επρόσεξε και έφτασε σε κοιλία ανάδου. Εντούτοις όμως, διότι ο Κύριος έβλεπε ότι ο Πέτρος τον αρνήθη από αγάπη και όχι από συμφέρον όπως έγινε στον άλλον, και από ζήλο νου κατ' επίγνωση. Γιατί τον αρνήθη ο Πέτρος, ξέρετε πως έφτασε εκεί? Διότι είπε ο Πέτρος, όταν ο Χριστός μας είπε ότι πάντες απόψε θα σκανδαλιστείτε εν εμή και θα διασκορπιστείτε, πετάχτη με το εγώ του στο μέσον ο Πέτρος και λέει, δεν ξέρω θα κάνουν οι άλλοι, εγώ θα φτάσω μέχρι θανάτου. Εάν έλεγε με τη δύναμή σου, δάσκαλε, θα φτάσω μέχρι θανάτου, τα πράγματα ήσαν άλλος. Εγώ, είπε. Αυτή η τριγράμματος λέξη, το έψιλον γάμα μη, ή δυνατόν να μην υπάρχει στο λεξιλόγιο του ανθρώπου. Και εντούτοις ο άνθρωπος έχει τη γνώμη ότι μπορεί μόνος του κάτι να φτιάσει και κάτι να είναι. Είναι λάθος. Με τη βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Θεού, με την ευλογία της Παναγίας, με τη βοήθεια των Αγίων, έτσι πάντοτε πρέπει ο άνθρωπος να εκφράζεται. Και βλέποντας τώρα βέβαια αυτά τα λόγια, όταν έλεγε εγώ, αδιαφόρος αν δεν ήξερε ότι χωρίς το Χριστό και δεν επαβάλει το εγώ, ότι θα έπεφτε. Αυτό το εξετίμησε ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Χριστός μας προσευχήθηκε για τον Πέτρο το βράδυ εκείνο. Θυμόσαστε τι του είπε? Πέτρε, Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς εξητήσα το ημίν συνιένε ως το σύτον. Πόψε, λέει, θα σας βάλει στο αριολόι μέσα, ζήτησε να σας κοστινήσει ο διάβολος.
Φροντίστε μην περάσετε κάτω από τις τρύπες, από το αργιολόγιο αυτό. Ξέρετε αυτό που φτιάχνουν οι γυναίκες στο σιτάρι, στο χωριό, ε? Έτσι λέει θα σας κοσκινήσει απόψε. Πλην εγώ εδεήθην περί σου. Να μην πέσω, όχι. Να μην εκλείψει η πίστη σου. Θα τα φας τα μούτρα σου. Για να μάθεις να προσέχεις και να είσαι και προς τους άλλους αύριο που θα γίνεις επίσκοπος Απόστολος συγκαταβατικός και να λες εμένα πως με γλίτωσε ο Κύριος εκεί που πήγα, εγώ δεν πρέπει να βοηθήσω τους άλλους. Γιατί ο άνθρωπος αν δεν τις έχει φάει από το διάβολο δεν αναγνωρίζει την πτώση του άλλου, το σταυρό του άλλου, τον πειρασμό του άλλου, του κάνει τον παλικαρά και τον ελέγχει σκληρά. Γι' αυτό και είναι αμαρτία όταν ζητάμε από τον άλλον άκραν δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη να ζητήσει από τον εαυτό σου, του άλλου να του συγκαταβεί. Γι' αυτό και λέγει και ο εκκλησιαστής σε ένα μέρος, μη γίνεστε πολύ δίκαιοι, αμαρτία αυτό εστί. Ακούτε, ώστε να μην γίνω δίκαιος, στον εαυτό σου να γίνεις δίκαιος, στον άλλον όμως μην του φύγει τα δύο πατώ, κάνεις έτσι. Τα κάνεις εσύ τέλεια που μου ζητάς εμένα το κάνω τέλειο. Α, τον εαυτό σου τον βγάλεις έξω και του βρεις τις αδυναμίες και τον δικαιολογείς. Εμένα μου ζητάς το τέλειο, ε? Μα μπορώ να το κάνω. Ο Χριστός προσευχήθη και ο Πέτρος έπεσε και έφτασε μέχρι κοιλία σάδου. Όταν όμως ποτέ επιστρέψεις, όχι φέρε μου μια λαμπάδα σαν τον πόη μου, όχι, στήριξον τους αδελφούς σου. Με βάση την πείρα αυτή τότε εγώ σε συγχώρησα μια μεγάλη σου τόσο αμαρτία άρνηση και σε βόηθησα να μην χαθείς και εσύ να βοηθήσεις τους αδελφούς σου. Όταν ποτέ επιστρέψεις, στήριξον τους αδελφούς σου. Αυτό είναι η μεγαλύτερα ευεργεσία και δοξολογία προς τον Θεό. Αυτό που κάνει ο Θεός να στηρίξει εμένα, εγώ να γίνω αιτία να στηριχτεί ένας άλλος. Αυτό το μεγάλο. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό εδώ, γνωρίζοντας ότι ο Πέτρος υπάρχει εκδοχή να αυτοκτονήσει, τον ειδοποιεί προκαταβολικός πριν φτάσει αυτός. Είπατε και το Πέτρο ότι τον έχω στο νου μου. Γιατί ο Πέτρος τώρα θα εσκέπτετο, θα συνετρίβετο, θα εντρέπετο, θα ελυπείτο. Υπήρχε ο Σατανάς να τον βάλει να αυτοκτονήσει, πράγμα το οποίο απέλπισε και το Θωμά και τον έβαλε να αυτοκτονήσει. Γι' αυτό έσπευσε ο Χριστός μας και έκαμε ειδική παρουσία στον Πέτρο ανήμερα. Γιατί ανήμερα ο Χριστός μας έκαμε 6 εμφανίσεις. 5 αναφέρονται εις την Γραφή και μία εις την Παράδοση. Οι Γραφές αναφέρουν ότι το πρώτον τον είδε η Μαρία η Μαγδαληνή. Έπειτα ορισμένες μυροφόρες. Έπειτα όφθη Σίμωνη. Έπειτα το απόγευμα που πήγαιναν προς Εμαούς, στον Κλεόπα και στο Λουκά. Και το βράδυ και κλεισμένων των θυρών που έστει στο μέσο. 5. Δεν είναι έτσι όμως. Υπάρχει και μια γρηγορότερη πρώτη. Το πρώτον τον είδε η Παναγία Μητέρα του. Αυτή επληροφορήθη την Ανάσταση το πρώτον. Η Εκκλησία μας το λέγει ωραιότατα άλλωστε. Ο άγγελος Σεβώα η και χαριτωμένη. Τι Τσεβώα? Αγνή Παρθένε χαίρε. Και πάλι νερό χαίρε. Γιατί ο Σώσιος Ανέστη τριήμερος εκτή. Αυτή επληροφορήθη το πρώτον. Δεν το λένε οι Γραφές όμως αυτό. Διότι αν το έγραφαν οι Γραφές και ερχόταν η πληροφορία από τη μητέρα της Αναστάσεως, δεν θα το εδέχονται οι άνθρωποι. Ξέρετε, ανέστο ο Ιησούς, ποιος το λέει? Η μητέρα του το είπε. Η μητέρα, τι θέλεις να το δει? Αναστημένο το βλέπει η μητέρα του. Άφησε για να έρθει από πιο έξω, από άλλα πρόσωπα, η πληροφορία της Αναστάσεως, για να είναι δεδεμένη. Σε όλα υπάρχει λόγος που έχουν έτσι τοποθετηθεί και βαλθεί. Μέσα λοιπόν λέγω στην αγάπη του προς τον άνθρωπο και συγκεκριμένως και στον Πέτρο και στον Θωμά συγκατέβει και τους ευόχησε να σταθούν και να στερεωθούν. Αυτό το μέρος που λέγει εδώ προάγει η μάση στην Γαλιλαία εκείν αυτόν όψεστε καθώς είπεν ημίν, υπάρχει στη μικρή Γαλιλαία επάνω το μέρος εκεί που τους είδε, το μέρος εκεί που του έδωσαν για τον νόμισαν για φάντασμα και τους είπε ότι το πνεύματα, οι βρικόλακες, οι νεράιδες, δεν έχουν λέει οστέα και σάρκα όπως βλέπετε εμένα έχοντα. Έχετε τι βρώμηση μόνο ενθάδε, έχετε τίποτα για φαΐ εδώ?
και του δώσανε και ρήθρα και του δώσανε και ψάρι ψητό, οπτών μέρος ψητό, και έφαγε. Αυτά τα δύο μέρη που τοποθέτησαν επάνω, το οπτόν ψάρι, το ψάρι το ψητό και την κερίθρα, υπάρχουν μέχρι τη σήμερα. Υπάρχει τοποθεσία επίσης που εστάθη, που σε παίρνει το άρωμα από 10 μέτρα εκεί ακριβώς που τους ευλόγησε. Υπάρχουν και όλα γραμμένα τα περιστατικά αυτά εκεί ακριβώς που έγινε αυτή η συνάντηση Γαλιλαία. Γαλιλαία είναι απέναντι από το Ιεροσόλυμα, μέσα στη μέση είναι η κοιλά στον κέντρο, απέναντι εκεί που είναι του Πατριάρχου το σπίτι, εκεί ακόμη όπου η Παναγία μας προσήφιετο καθημερινώς και την επισκέφτει ο άγγελος και της είπε ότι θα φύγει, θα μεταστεί, που υπάρχει η εκκλησία. Εκεί είναι, πολύ κοντά είναι, 1,5 χιλιόμετρο είναι περίπου. Εκεί αυτόν όψαστε, καθώς είπε ημίν, του το είπε γρηγορότερα, και εξελθούσε έφυγον από το μνημείο. Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδενή είπων εφοβούντο γάρ από αυτό που είδανε, συνετρίβηζαν, μαζευτήκαν, χάσανε τα λόγια τους και γύρισαν ξανά πισάχναρο να πάνε στο υπερόν, εκεί που ήσαν οι υπόλοιποι μαθητές, να τους πούνε ότι έτσι και έτσι έγινε. Διότι όταν θα διαβάσετε την περίπτωση προς Εμαούς, θα δείτε ότι και εκείνοι που ήσαν κλεισμένοι εκεί εδέχονται ορισμένες πληροφορίες, και ο Λουκάς και ο Κλεόπας που πήγαινε με τον Χριστό το απόγευμα του Πάσχα προς Εμαούς έξω στο χωριό, είπανε στον Χριστό εκεί σε μια στροφή ότι γενόμενε μεταξύ ημών, λέει, μερικές γυναίκες όρθιε επί του μνήματος, πρωί πρωί στο μνήμα ήρθαν, λέει, και μας είπαν κάτι λόγια που εξέστημεν ότι ανέστη. Είχαν πάει γυναίκες πρωί εκεί και είδαν αυτό. Αυτές λοιπόν τις γυναίκες με όλα τα περιστατικά και με τα μοίρα στο χέρι, για τους βρήκαν, πήραν τα μπουκάλια πίσω, τους έμεινε. Θυμόσαι τι είπε τη Μεγάλη Τετάρτη που είπανε έπρεπε ο Ιούδας αυτός ο πονηρός, χύστε, λέει, αυτό το μοίρο, λέει, που θα το πουλούσατε, λέει, να πάρετε 300 δινάρια, να δώσετε 300 μεροκάματα σε φτωχούς ανθρώπους. Λέει, τους φτωχούς ήταν ψεύτης αυτός και κλεφταράς, όπως τον λέει ο Ιωάννης, γι' αυτό. Τους φτωχούς, λέει, πάντοτε θα τους έχετε με θυμόν. Αφήστε την, λέει, τη γυναίκα. Εις τον ενταφιασμό μου το έκανε αυτό. Προβλέπει ότι όταν πεθάνω θα έρθουν τα πράγματα έτσι που δεν θα με μοιρώσουν. Ας με μοιρώσουν προκαταβολικώς. Έκανε προφητεία από τότε. Οι άλλες γυρίσανε με τα δοχεία, με τα μοίρα στο χέρι. Δεν βρήκαν ούτε αισθιώδε, εγίγερτε. Μέρος της πλακός αυτής υπάρχει μέχρι τη σήμερα στο προθάλαμο εκεί πέρα του Αγίου Κουβουκλίου, όπου χρησιμοποιείται όταν λειτουργεί αρχιερεύς Ορθόδοξος ως Αγία Τράπεζα, διότι ως προσκομιδή, ως πρόθεση χρησιμοποιείται ο Πανάγιος Τάφος. Αυτό δε το μέρος της πλακός αυτής που ήταν επί του Παναγίου Τάφου χρησιμοποιείται ως Αγία Τράπεζα. Ενώ όταν οι Καθολικοί κάνουν τη δικιά του λειτουργία, χρησιμοποιούν μια σανίδα επάνω, ένα τραπεζάκι επάνω στο Πανάγιο Τάφο, και εκεί κάνουν τη δικιά του λειτουργία. Πριν κλείσω, ήθελα να πω δύο λόγια αναφορικώς με ένα άλλο δίδαγμα που βγαίνει από τη συμπεριφορά των γυναικών αυτών, οι οποίοι δεν οπισθοχώρησαν μπροστά στη δυσκολία του λίθου εκείνου. Και εμείς μέσα στη ζωή μας έχουμε διαφόρους λίθους και διάφορες δυσκολίες. Τα νιάτα έχουν την παρθενία, τη σοφροσύνη, οι ένγαμοι έχουν των σταυρών και των λίθων της παιδοποιίας, οι επορευόμενοι θα πρέπει τίμια, ηθικά κλπ. Να συμπεριφερθούν. Η κοιλία θέλει τα δικά της και έχει τις δυσκολίες της, το συμφέρον, ο κόσμος, το εγώ. Όλα αυτά είναι λίθη που δυσκολεύουν τον άνθρωπο και λιποψυχούν τον άνθρωπο. Και εντούτοις ο άνθρωπος θα πρέπει όλα αυτά να τα υπερπηδήσει με τη βοήθεια του Θεού και να φτάσει μέχρι του σημείου να συναντηθεί με τον Χριστό του στον κόσμο τούτον. Δυστυχώς πολλοί από μας αυτά τα λαμβάνουν σοβαρός υπόψη και αδιαφορούν, και
οπισθοχωρούν και συντάσσονται με τον Σατανά και όχι με τον Χριστόν. Οτιδήποτε και αν συμβεί, οσοδήποτε δύσκολο και αν είναι, εάν θέλουμε κάποια μέρα να συναντηθούμε με τον Χριστό, θα πρέπει να μάθουμε ότι πρέπει να συναντηθούμε από εδώ πρώτα μαζί Του. Θα πρέπει με τη χάρη Του να αντεπεξέλθουμε όλες αυτές τις δυσκολίες και να μην σταματήσουμε σε καμία και οπισθοχωρήσουμε και συνταχθούμε με τον Σατανά, πράγμα το οποίο θα αποδείξει το βάπτισμά μας ανακόλουθο, γιατί τότε τον απετάχθημεν και συνετάχθημεν τον Χριστό και τώρα θα αποδείξει ότι συντασσόμεθα με τον Σατανά και αποτασσόμεθα τον Κυρίο. Εύχομαι λοιπόν σε όλους εμάς οι οποίοι πιστεύουμε, οι ευχές των γυναικών αυτών, η συμπεριφορά των γυναικών αυτών.